Κολώνα. Πάλι δυο μας, ε. Εντάξει, πόσο να μας αντέξει και ο κόσμος πια. Σου λείψα. Δεν Όχι. θα πω ψέματα. Όχι. Αλλά... Πάντα μου λείψα, Αντώνη. Γιατί τι έχω κάνει, δηλαδή. Νιώθω μόνη μου όταν δεν υπάρχει αυτή. Άμα εξαιρέσει μια βλακιά την προηγούμενη εβδομάδα. Εντάξει. Άλλη μια την προ-προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Άλλη μια την προ-προ-προ-προηγούμενη εβδομάδα. Και άμα εξαιρέσει μια βλακιά κάθε εβδομάδα που γίνεται, τι άλλο κάνω. Τίποτα. Είσαι μια χαρά. Αυτά τα λέει πάντα με τα μικρόφωνα ανοιχτά, να ξέρετε. Λοιπόν, σήμερα σκεφτήκαμε να κάνουμε μια μνήμα. Γιατί καλές αναλύσεις, οι κατηγορίες, όλοι οι παίκτες που έρχονται και βιώνουν τη διοργάνωση του μπασκετάκι και την οτροπία και όλα αυτά, αλλά για να γίνουν όλα αυτά υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι το λεγόμενο πολυδιαφημισμένο μπασκετάκι team. Ακριβώς. Είναι οι άνθρωποι που σας βιώνουν και σας ζουν περισσότερο είτε από τις γραμματείες τους, είτε από τις κάμερές τους και τα σχετικά. Είναι οι άνθρωποι που βγάζουν τις καλύτερες στιγμές σας, σαν είναι αυτοί βασικά που τρέχουν για να βλέπετε... Σαν φωτογράφοι. Είναι αυτοί που σας δίνουν όλα αυτά τα δώρα, σας έχουν δώσει τα παραπάνω κίνητρα στο marketing. Είναι γενικότερα πάρα πολλοί κόσμος. Είναι οι διαιτητές, οι οποίοι είτε τους συμπαθείτε, είτε δεν τους συμπαθείτε, είναι μέρος του team μας και βοηθάνε στην εξέλιξη, καλός ή κακός. Μιλήσαν και διαιτητές. Έχουμε και ένα διαιτητή, ο οποίος είναι παμπάλαιος στη διοργάνωση. Οπότε σήμερα, Αντώνη... Νιγέρια. Θες να πεις τι έχουμε κάνει. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει αρκετό κόσμο, θα έλεγα, από το μπασκετάκι team. Τα οποία παιδιά θα μας πούνε τις καλύτερες στιγμές τους, τις χειρότερες στιγμές τους και τις πιο... αστείες στιγμές τους. Να πούμε ότι έχουμε επιλέξει παιδιά τα οποία έχουν περάσει από τη διοργάνωση τα τελευταία 11 χρόνια που υπάρχει, που μπορεί αυτή τη στιγμή να μην είναι στο ενεργό δυναμικό, αλλά βρίσκονται πάντα δίπλα μας, είτε σαν παίκτες, είτε σαν προπονητές, είτε απλά σαν φίλοι. Στα γλέντια κυρίως. Ναι, είναι άνθρωποι που παρόλο που σταματήσανε στο κομμάτι αυτό, παραμένουν πάντα δίπλα μας. Οπότε θα ακούσετε και άτομα τα οποία δεν τα γνωρίζετε, αλλά έχουν βοηθήσει πάρα πολύ στο να εξελιχθεί το κομμάτι της διοργάνωσης όταν άρχισε να γιγαντώνεται. Ανθρώπους που τους ξέρετε γιατί είναι πιο πρόσφατοι. Γενικότερα, τα άτομα που θα μιλήσουν είναι από 3 χρόνια και πάνω στο δυναμικό. Ελπίζουμε οι πιο καινούργοι να είμαστε εδώ στα δικά τους 3 και 4 και 5 χρόνια και θα κάνουμε ένα, και θα κάνουμε ένα αφιέρωμα αποκλειστικά με αυτούς. Λοιπόν, θα ξεκινήσω αρκετά με τις εισαγωγές. Ξεκίνανε. Θα ξεκινήσω με μια φυσιογνωμία που είχε αφήσει τότε πολύ μεγάλο στίγμα στη διοργάνωση. Είναι ο Σάββας ο Κουράσης. Ναι. Κατά κόσμον Ρίκι Ρίκι. Τότε ήταν γραμματεία και speaker, κατά κύριο λόγο speaker, και έχει βιώσει πάρα πολλά πράγματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο τις ιστορίες για του. Για πάμε. Λοιπόν, η χειρότερη στιγμή μου είναι ταυτόχρονα και αστεία. Γιατί τέτοιος είμαι εγώ, με ξέρετε πολύ καλά. Όσοι με ξέρετε, τέλος πάντων, δεν έχω κάποιες απαιτήσεις. Έρχεται λοιπόν μία από βράδυ μέρα και μου λένε τα παιδιά, ο Βασίλης και ο Γρηγόρης, ότι πρέπει να κάνεις μετάδοση σε ένα γήπεδο στο Ήλιο. Και γνωρίζουν τα παιδιά ότι έχω ψηφοφοβία και εγώ για να κάνω τη μετάδοση πρέπει να ανέβω μία σκάλα οριακά, είναι, τι να σας πω, τρεμάμενη. Ανεβαίνω λοιπόν με τα χέρια ζωριά και συνειδητοποιώ ότι δεν έχω πάρει την κάμερα μαζί μου. Λέω λοιπόν στον συνάδελφο τον Άκη, του λέω Άκη, φέρε μου την κάμερα, δεν ξανακατεβαίνω κάτω. Όντως δηλαδή εγώ ανέβαινα στην αρχή του αγώνα και στο τέλος δεν ξανακατέβηκα. Έμενα εκεί, κολλημένος πάνω στο... μπουθάκι εντός εισαγωγικών που έκανα την μετάδοση. Όπως πάω λοιπόν να τοποθετήσω την κάμερα, η κάμερα αυτή πέφτει κάτω. Πέφτει σαν να λέμε από τον δεύτερο στο ισόγειο. Τα επόμενα για μένα δραματικά λεπτά δεν λένε να περάσουν με τίποτα.
Οι υπόλοιποι συνάδελφοι έτυχε να έδινε και η γλυκερία εκεί. Έχουν πέσει κάτω από τα γέλια. Έχω όμως να κλαίω μαύρο δάκρυ. Η κάμερα αυτή κόστιζε κάποια χρήματα. Δεν γινόταν εγώ να πληρώσω τώρα την κάμερα, να πληρώσω τα κερατιάτικά μου δηλαδή για κάτι το οποίο δεν ήθελα και να το κάνω, γιατί πονούσα να το κάνω. Τέλος πάντων, μετά πολλά ήρθε ο Άκης σαν άλλος Ιησούς Χριστός. Μου έδωσε την κάμερα η οποία λειτουργούσε κανονικότατα. Η καρδιά μου επέστρεψε στη θέση της. Έκανα την μετάδοσή μου σαν καταπληκτικό speaker που ήμουνα και δεν ξαναπάτησα σε αυτό το γήπεδο φυσικά. Παιδιά, το γέλιο που έχω ρίξει εκείνη την ημέρα είναι απερίγραπτο. Ο Ρίκη δεν αναπνέει, κοιτάει το πουθενά και απλά περιμένει να ανοίξει η καταπακτή από κάτω του και να τον ρουφήξει. Εγώ δεν το περίμενα πραγματικά ποτέ να ακούσω το Σάβα να λέει ότι έχω υπερφοβία. Ναι, ναι. Ήταν το τελευταίο πράγμα που περίμενα να ακούσω το Σάβα. Λοιπόν, πάμε στην πιο αστεία στιγμή του, η οποία έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα περάσω στην πιο αστεία στιγμή στο μπασκετάκι. Νομίζω πως αν το podcast περάσει από κάποιο edit, από κάποιο μοντάζ, συγγνώμη, θα πρέπει να βάλει πρώτα ένα βίντεο μονόλεπτο όπου έχει πάει ο τραγουδιστής Νίκος Μίχας σε ένα πανηγύρι, δεν ξέρω και εγώ πού, να τραγουδήσει και ο άνθρωπος είναι κόκαλο και τραγουδάει το έδια τάλογο να είναι άστο. Λοιπόν, ένα Σάββατο, μια Κυριακή και πάω να κάνω μετάδοση σε ένα σχολείο για λογαριασμό φυσικά, το μπασκετάκι και παίζει το τρίτο φύλλο, το αγαπημένο τρίτο φύλλο, πολλοί κόσμος το γνωρίζει, δέσποζε στα γήπεδα του βορείου τομέα τότε. Και κάνω λοιπόν τη μετάδοση μου, κάποια στιγμή γίνεται η αλλαγή και μπαίνει μέσα ο Νίκος Μίχας. Συγγνώμη, δεν μπορώ να κρατηθώ. Και κάνω μετάδοση και λέω τώρα την μπάλα την παίρνει ο Νίκος Μίχας. Και λέω, ποιος Νίκος Μίχας, ο ένα τάλογο να είναι άστο, το άδειο τάλογο να είναι μαύρο. Και έχω σηκωθεί λοιπόν από την κάρεκλα μου. Έχω παρατήσει την κάμερα, με ακούνε όλοι που έχω φύγει και γελάω, έχω βγει από το γήπεδο και γελάω και ακόμα δεν έχουν καταλάβει, προφανώς δεν έχουν καταλάβει γιατί γελάω και όλο το γήπεδο απορεί γιατί εγώ σηκώθηκα και έφυγα και γελούσα σαν βλάκας μέχρι που γυρίσανε και μου είπανε τα παιδιά που κάνανε την επόμενη μέρα τα στατιστικά ότι είσαι ο μεγαλύτερος καραγκιόζης που υπάρχει και ότι ο άνθρωπος δεν θα ξαναέρθει να παίξει το μπασκετάκι μετά από αυτό που έκανες και δεν ξέρω πραγματικά αν ξαναέρθει μετά από αυτό. Αλήθεια λέει παιδιά, εγώ τα έκανα τα στατιστικά την επόμενη μέρα στο σπίτι μου. Του είπα ότι είσαι ό,τι πιο γελία κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στη διοργάνωση. Βέβαια, είχα πεθάνει στα γέλια, ήταν από τις καλύτερες στιγμές που είχαμε βιώσει. Αυτός λοιπόν είναι ο Σάββας Ρίκη Ρίκη, ένας από τους αγαπημένους speaker που έχουν περάσει ποτέ από τη διοργάνωση και για τους συναδέλφους του και για τους παίκτες. Εγώ όταν έπεσα είχα την εντύπωση ότι είναι, άμα το μπασκετάκι ήταν ανθρώπινο σώμα, το πρόσωπο της διοργάνωσης. Και πάμε. Καταρχήν, ο Μίχας γύρισε ποτέ.
Νομίζω δεν ξαναήρθε. Αλλά δεν ξέρω αν φταίει ο Ρίκη απλώς επειδή πήγε να κάνει αγροτικό σε γιατρό σε μια επαρχία. Αυτό που το πας. Δεν ξέρω αν του κόψαμε την καριέρα. Θα μάθω όμως, θα ρωτήσω τον Καστρίνιο. Λοιπόν, και πάμε λίγο να συγκινηθούμε. Η καλύτερη μου στιγμή είναι ότι με αγκαλιάσανε στην οικογένειά τους αυτά τα παιδιά και με δεχτήκανε στο μπασκετάκι team, το οποίο πραγματικά, ειδικά εκείνη την περίοδο, ήταν μια πολύ δεμένη οικογένεια, μια πάρα πολύ γροθιά. Ελπίζω να συνεχίζουν να είναι έτσι, παρόλο που εγώ δεν συμμετέχω πλέον σε αυτή την παρέα, ενεργά εννοώ, γιατί με τα παιδιά οπότε πηγαίνω και παίζω και οπότε μπορούμε να βλεπόμαστε. Πραγματικά, το ότι με βάλανε στην οικογένειά τους και με δεχτήκανε, ειδικά γνωρίζοντας πόσο μεγάλος Καραγκιόζης είμαι, είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Ρίκη μου, πάντα θα είσαι το μπασκετάκι μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ποιος είναι ο επόμενος? Ο επόμενος είναι ο Τριαντάφυλλος Χατζημιχαήλ. Α, μεγάλη μου συμπάθεια. Πες μας δύο λόγια για τον Τριαντάφυλλο. Πολύ μεγάλη συμπάθεια. Δεν έχουμε συναντηθεί πολλές φορές, αλλά αυτή τη μία και μοναδική φορά που συναντηθήκαμε και κάναμε μία υπέροχη συνέντευξη, η οποία θα τη θυμόμαστε και οι δύο πάρα πολύ, όπως και ο φίλος μας ο Φρεντάκος, τον έχω μες στην καρδιά μου αυτή την προπονητική διάνοια. Η χειρότερη στιγμή ήταν όταν παίζαμε Harlem στο μπασκετάκι team, που ο Σάββας Ρίκη μας έβαλε ένα buzzer beater τρίποντο και μας έκλεισε το σπίτι. Ειδικά αυτός ο παίκτης που δεν μπορεί να βάλει ούτε μπάσιμο, μας έβαλε αυτό το καλάθι και ακόμα μετά από τόσα χρόνια μας το κοπανάει και ακόμα πονάει. Εντάξει, Τριαντάφυλλε μου, να πούμε ότι ο Σάββας αυτό που κυρίως κάνει είναι να βάζει τρίποντα. Δηλαδή, όντως δεν πηδάει εφημερίδα, όντως δεν είναι καλό σε οτιδήποτε άλλο, αλλά τρίποντα βάζει. Δηλαδή, μην το. Μην τα ισοπεδώνουμε. Ναι. Αστείες στιγμές στο μπασκετάκι. Αρκετές, πάρα πολλές θα έλεγα, ειδικά με τα παιδιά από το team. Αλλά νομίζω ότι σε αυτά τα 10 χρόνια μία στιγμή μου έχει μείνει που όποτε τη θυμάμαι και όποτε τη βλέπω πεθαίνω στο γέλιο. Ήταν σε ένα παιχνίδι των λεγάμενων με τους Οκλαχώμα, αν δεν κάνω λάθος, που ο δίθεν στάρ των λεγάμενων, ο Αντώνης Σιγάλας, έκανε 2-2 airball βολές συνεχόμενες. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό ποτέ στη ζωή μου. Όσα χρόνια βλέπω μπάσκετ και με κλειστά μάτια να σουτάρει κάποιος, έστω το ταμπλό θα πετύχει. Ο Αντώνης κατάφερε και έκανε 2-2 airball βολές. Πώς το είπε, ο δίθεν στάρ της ομάδας. Τέλειο, τέλειο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι τότε, γιατί μιλάμε τώρα για μια δεκαετία πίσω, ο Αντώνης πετούσε. Το ξέρω πολύ καλά. Το να κάνει ο Αντώνης ο Σιγάλας που έκανε τα double-double και παίρναγε την μπάλα, δεν την βλέπανε. 2-2 βολές. Έχει μιλήσει για αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το ίδιο. Καταλαβαίνεις ότι τότε είχε παίξει όπου μπορεί να παιχτεί ερασιτεχνικός αθλητισμός. Η πιο ωραία στιγμή ήταν γενικά η χρονιά με τους Χάρλεμς, που ήμασταν μια ομάδα με φοβερά παιδιά, χαρακτήρες. Ευχαριστούμασταν τον μπάσκετ, γουστάραμε τα πάντα. Νομίζω αυτό θα βάζα σαν πιο ωραία στιγμή στο μπασκετάκι. Βέβαια, αν το πω αυτό, θα φάω παντόφλα, οπότε θα πω ότι η πιο ωραία στιγμή ήταν η στιγμή που γνώρισα την Κατερίνα και τη συνέχεια την ξέρετε όλοι. Νομίζω ότι είναι ό,τι πιο σοφό έχεις κάνει, Τριαντάφυλλε, τα τελευταία 40 χρόνια. Πόσο χρόνο είναι, 35, δεν ξέρω πόσο χρόνο. Ο Τριαντάφυλλος 35, χωρίς καλοκαίρια και άνοιξη εννοείς. Είναι 43, 30. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια, ας το αφήσω έτσι, Τριαντάφυλλε, μου συγχαρητήρια. Εσείς, πιο νέοι, μπορεί να τον ξέρετε, σαν τον Μαρφάντοβιτς, στην άκρη του πάγκου, τον West Kings, της ελίτ, των πρωταθλητών κλπ. Εμείς τον έχουμε γνωρίσει και αλλιώς τον Δημήτρη τον Μαρφαντά. Έχει κάτσει δίπλα μας στις γραμματείες. Έχει περιγράψει τα καμώματα παικτών κι αυτός στις κάμερες. Τον έχουμε δει να κλαίει με υποβασμούς. Να κλαίει όταν η ομάδα του έβαζε 80 πόντους και έχανε με 81. Πόσο πόλεμο να αντέξεις ρε Δημήτρη πια. Έχουμε ζήσει και αν έχουμε ζήσει με τον Δημήτρη και θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε τις δικές του αναμνήσεις
σε αυτά τα 10-11 χρόνια που συμμετέχει και συμπορεύεται μαζί μας. Χειρότερη στιγμή μου στη διοργάνωση νομίζω πως είναι ο υποβιβασμός της ομάδας το 2016 από την Elite στη Master. Τουλάχιστον δεν κράτησε πολύ, επανήλθαμε σχεδόν άμεσα στην πρώτη κατηγορία και συνεχίζουμε τις επιτυχίες από τότε μέχρι και σήμερα. Αυτό μου άρεσε το τελευταίο, ότι συνεχίζουμε τις επιτυχίες. Η πιο αστεία στιγμή νομίζω είναι με το μπασκετάκι team. Παίζουμε με τους πουρέιδες του Σούλη Γεωργιόπουλου και ο Βασίλης έχει βάλει στοίχημα, ο χαμένος πληρώνει τραπέζι σουβλάκια μαζί με τις οικογένειες και τους φίλους των παικτών. Παίζεται το παιχνίδι πότο-πότο, τρίτο δεκάλεπτο. Ο τότε coach κοιμόταν ο γανωτής στον πάγκο, με έχει ξεχάσει τον πάγκο. Τον εσκουντάει κάποια στιγμή ο Βασίλης, του λέει βάλε Μίλλερ μέσα, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Με βάζει μέσα, βάζω τρία τρίποντα, κερδίζουμε το match. Πάμε για σουβλάκια, 400 και ευρώ λογαριασμός. Από τότε μέχρι και σήμερα, όποτε με βλέπει ο Σούλης, μου λέει τι μας έκανες εκείνο το βράδυ, ακόμα θυμάται αυτό το λογαριασμό. Η καλύτερη στιγμή μου μέχρι τώρα στη διοργάνωση νομίζω πως είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2022. Μια πολύ ωραία χρονιά για την ομάδα, συνέχεια της ανωδικής πορείας που είχε τα τελευταία χρόνια. Καταφέραμε και πήραμε το πρωτάθλημα. Το πικ των West είναι το 22. Θα ακούσετε, μπορεί να ακούσετε και άλλες φορές το μπασκετάκι team. Παλιά όντως μαζευόμασταν τα αγόρια, τέλος πάντων, όχι εμείς τα κοριτσάκια, και φτιάχνανε ομάδα και συμμετέχανε στα Summer League και παίζανε κανονικά το μπασκετάκι team. Δηλαδή, πώς είναι το παιδάκι που είναι στις αλάνες και φέρνει τη δικιά του την μπάλα. Εμείς άξαμε ολόκληρη ομάδα δικιά μας. Τώρα, παιδιά, έτσι όπως έχει γίνει η διοργάνωση, δεν υπάρχει αυτή η πολυτέλεια πια να το κάνουμε, το καταλαβαίνετε. Δεν μας έχουν αφήσει και παίκτες γενικά, τους έχουν πάρει όλους οι ομάδες, ούτως ή άλλως. Ναι, πάρα πολύ ωραίο ήταν αυτό. Λοιπόν, όλα τα γήπεδα έχουν πιστοποιημένα άτομα για πρώτες βοήθειες. Εννοείται, δεν ξεκινάει αγώνας χωρίς να υπάρχει αυτό το άτομο στην άκρη της γραμματείας. Το πρώτο άτομο που έκατσε σε αυτή τη θέση ήταν ο δικός μας Θανάση Αντετοκούμπο, όπως λέω εγώ, η Κατερίνα η Αντωνάκη, η αδερφή του Γρηγόρη του Αντωνάκη, γι' αυτό τη λέμε Θανάση, γιατί ήταν πάντα η αδερφή του Γρηγόρη του Αντωνάκη, το κορίτσι μας αυτό. Μας έχει πει και αυτή τις στιγμές της. Κατερίνα, μας λείπεις. Ελπίζουμε να σε ξαναδούμε δίπλα μας. Και να δούμε τι είπε η Κατερίνα στην καλύτερη δική της στιγμή. Α, πολύ ενδιαφέρον. Για να δείτε και τις ομοιότητες ή τις διαφορές με κάποιον άλλο. Για πάμε. Οι χειρότερες μου στιγμές στο μπασκετάκι είναι όταν γίνονται σειράξεις και παίζουν ξύλο. Τρομοκρατούμε τόσο πολύ, δεν ξέρω πού θα καταλήξει, που νομίζω ότι οριακά πρέπει να ξεπερνάνε οι σειράξεις και το στρες που μου δημιούργησε ο τραυματισμός του Μπουλαξή στον Πλάτωνα, που σούταρε τρίποντο στην γωνία που είναι από την πλευρά των Κερκίδων. Έπεσε ο παίχτης, ο αντίπαλος πάνω του για να τον σταματήσει, ας πούμε. Τελικά του έκανε φάουλ, αλλά στην προσγείωση ο Μπουλαξής, επειδή έφυγε προς τα πίσω, έσκασε με τη βάση του κρανίου του πάνω στην εξέδρα. Παιδιά, θα σας το πω με δύο λόγια. Άνοιξε το κεφάλι του στα δύο. Με άλλο Μπουλαξή μιλάω εγώ στη συνέντευξη. Στα δύο. Ευτυχώς υπήρχε χειρουργός στο γήπεδο που είχε kit πρώτων βοηθειών. Ήταν τόσο μεγάλη η τομή που είχε γίνει και σώθηκε ο άνθρωπος μέσα στην ατυχία του. Ήταν ίσως, αν όχι ο χειρότερος τραυματισμός, από τους χειρότερους τραυματισμούς. Και η Κατερίνα, η αλήθεια είναι ότι τότε, επειδή δεν θυμίζεται γενικά την ψυχραιμία της, την είχαμε με τα πιεσόμετρα μετά στο σπίτι. Είναι τόσες πολλές οι αστείες στιγμές στο μπασκετάκι. Έχουμε γελάσει τόσο πολύ που πραγματικά δεν μπορώ να διαλέξω κάποια. Μου έχουν μείνει πάρα πολύ έντονα και γελάω κάθε φορά που σκέφτομαι τα σκηνικά με Νικόλα Ρουσιώτη στην κάμερα να τραβάει τη σέντρα σκέτη και να κάνει πλήρη περιγραφή του αγώνα, αλλά να μην γυρνάει την κάμερα ποτέ να δείχνει τους παίχτες που κινούνται, ας πούμε, και παίζουν. Κωστάκη Κουρκουμέλη να ρωτάει παίχτη πώς νιώθει για την νίκη της ομάδας του ενώ μόλις έχει χάσει, να μην τραβάει ποτέ
γιατί θεωρούσε ότι έχει πατήσει το ρεκ και το πατούσε όταν άρχισαν τα time out. Γενικά είναι άπειρα. Με πέφτεις γέλια. Δεν μπορώ να διαλέξω. Ρε, τι τέλειο είναι αυτό. Καλύτερη στιγμή στο μπασκετάκι. Να ξεκινήσω από τον πρώτο τελικό που καταφέραμε, βγήκε εις πέρα στο πρωτάθλημα. Πήγαν όλα καλά. Ήτανε τόσο παρείστικο το κλίμα και τόσο ωραίο που το καταυχαριστηθήκαμε. Γεννήθηκε ο Ιωνάρας. Ήτανε, νομίζω, από τις πολύ πολύ δυνατές και χαρούμενες στιγμές μας στο μπασκετάκι. Νομίζω μετά ήτανε το πρώτο All-Star Game, σίγουρα. Και όπως μου είπε η Γλυκερία η Κοίνη, να τονίσω ότι από τις πολύ καλές μου στιγμές στο μπασκετάκι ήταν η γνωριμία μου με το Τριαντάφυλλο, που φέραμε και ένα παιδάκι στον κόσμο μετά από αυτή τη γνωριμία. Τριαντάφυλλε μου, μετά από παρόντρεση όλου του team, υπόθηκες και εσύ στο τέλος. Θα το σκεφτότανε, απλά η Κατερίνα, υπάρχει μια σύγχυση στη σκέψη της, άμα την πιέσεις χρονικά, Τριαντάφυλλε, δεν είναι ότι εγώ της είπα να το πει, θα το έλεγε. Ωραία περνάμε σε αυτό το podcast. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το πρώην τέρι μου, μέχρι πρότινος σε αυτό το πόστο, τον Ανδρέα το Θεοδόρου, ο οποίος έχει να μας πει κι αυτός τα δικά του καμώματα και στιγμές. Λοιπόν, καλησπέρα κι από μένα. Χωρίς πολλές έτσι χρονοτριβές, πάμε κατευθείαν στην καλύτερη στιγμή, που ήταν νομίζω τα πρώτα μου παιχνίδια ως παίκτης στη διοργάνωση με τους Lion Men τότε, Νοέμβριος του 19, αν θυμάμαι καλά. Ουσιαστικά έχοντας δουλέψει κάποια χρόνια ως speaker, το να πατήσω παρκέ και να αλλάξω ουσιαστικά ρόλο, δεν ξέρω, ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Μου έδωσε την ευκαιρία να δω τη μαγεία της διοργάνωσης από μέσα, να την εκτιμήσω πολύ περισσότερο. Συν ότι τα 2-3 μάτς στην αρχή είχαν κυλήσει πολύ ιδανικά, με φοβερές νίκες και πολύ καλές εμφανίσεις. Πάμε στη χειρότερη στιγμή τώρα, η οποία, εντάξει, δεν χρειάστηκε ιδιαίτερη σκέψη για να καταλήξω στο τι θα επιλέξω, καθώς πιθανότατα έχω κερδίσει το βραβείο της μεγαλύτερης γκάφας που έχει γίνει ever από speaker σε αυτά τα 11 χρόνια. Όντως. Ναι, δεν ξέρω πώς δεν μας πήρε χαμπάρι το Λούμπεν τότε, κανείς δεν ξέρει. Πρώτοι μήνες λοιπόν στη δουλειά, ψαρωμένος 18χρονος speaker στο κλειστό του Μαζαράκης, περιγράφει ολόκληρο αγώνα, λέγοντας ανάποδα τις ομάδες για 40 λεπτά και δίνοντας τελικά την νίκη στον ιτημένο και πάει λέγοντας. Καλά πήγε αυτό. Ό,τι πιο τέλειο έχω ακούσει. Αυτό και το άλλο με το ανάποδο ρεκ που γράφεις και με το time out. Δεν μου έχει περάσει από το μυαλό ότι μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Έχουμε περάσει δύσκολα κι εμείς. Δεν είναι όλα ρόδινα, να τα λέμε. Και σίγουρα θα σκεφτούν πολλοί γιατί δεν έβαλα αυτή τη στιγμή ως την πιο αστεία. Θα καταλάβετε αμέσως λοιπόν. Πέρσι το χειμώνα, Κυριακή βράδυ νομίζω, είμαστε στο Μπασκετάκι Αρένα, έχει ολοκληρωθεί το πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Ο Μάριος ο Μαυράκης, a.k.a. ο σούτερ του 75%, μου έχει αφήσει κλειδιά έτσι ώστε να κλείσω το γήπεδο. Πού να ξέρει όμως ότι μέσα σε αυτό θα κλείδωνα για κάποιες ώρες και τρεις παίκτες των Chicken Nuggets, ομάδα της Evolution τότε, η οποία μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε γνωρίσει και πολύ βαριά ήταν. Δεν έχουν πατήσει τα παιδιά, νομίζω, φέτος υπάρχει αυτή η ομάδα. Όχι. Και απλά το λέω, το τονίζω ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία, αν δεν ξέρετε. Το καλύτερο, βέβαια, δεν είναι ότι τους έχουν κλειδώσει απλά μέσα. Είναι ότι αφού τους έχουμε κλειδώσει μέσα... Να πούμε χειμώνας έτσι, κάνει κρύο. Ναι. Υπάρχει και συνέχεια όταν πάμε να τους ξεκλειδώσουμε. Πάει Στέφανος Κουλιαμπής. Και ακούστε την επόμενη ιστοριούλα. Λοιπόν, η πιο αστεία στιγμή στο μπασκετάκι, πιο αστεία για μας, όχι για αυτούς που το έπαθαν, είναι πάλι στο μπασκετάκι αρένα, όπου μετά από τον τελευταίο αγώνα, είμαι εγώ και ο Ανδρέας και υποθέτουμε ότι όλοι έχουν φύγει από το γήπεδο και από τα αποθετήρια. Και κλειδώνουμε κλασικά, προκειμένου να πάμε σπίτια μας, να κοιμηθούμε. Έλα μου ντε όμως που δεν είχαν φύγει όλοι από το γήπεδο.
και έχουμε κλειδώσει δύο άτομα. Εμείς έχουμε φύγει, αυτοί έχουν κλειστεί μέσα, δεν ξέρω ποιον πήρα τηλέφωνο. Τέλος πάντων, με πήρε μετά από τουλάχιστον μισή ώρα, 40 λεπτά ο Στέφανος. Λέει, έχετε κλειδώσει δύο άτομα μέσα στο γήπεδο. Λέω, τι λες. Τέλος πάντων, με τα πολλά, είχε πάει να πάρει και κάτι μπέργκερ ο Στέφανος. Πήγε σαν τον Τελιβερά, ανοίγει την πόρτα. Τους λέει, παιδιά, κάποιος έχει παραγγείλει μπέργκερ. Αυτοί δεν το πήραν και τόσο καλά. Αλλά αυτή ήταν η πιο αστεία στιγμή. Η Ειρήνη στα μπουζούγια ήταν. Τι ήταν για μπουζούγια, έτσι φωνή τη. Έτσι είπαμε, θα κάνει ραδιόφωνο, γίνει λίγο πιο αισθησιακή και τέτοια. Του κεράσαμε όμως και μπέργκερ. Του κεράσαμε. Δεν και τα μπέργκερ. Θέλανε, μας τα πετάξαν στα μούτρα, σηκωθήκαν και φύγανε. Ναι. Συνεχίζουμε με τη χειρότερη στιγμή που έχει βιώσει η Ειρήνη οικονόμου, η γιατρέσα μας στο γήπεδο. Η πιο άσχημη στιγμή μου στο μπασκετάκι ήταν σε έναν αγώνα της Boom Σακαλάκα στο μπασκετάκι αρένα, όπου ένας παίκτης της, προσπαθώντας να σώσει την μπάλα, δεν πρόσεξε τα προστατευτικά που βρίσκονται πίσω από την μπασκέτα, με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα το χέρι του. Παρήχα τις πρώτες βοήθειες, έφυγε για νοσοκομείο, μάθαμε αργότερα ότι έπαθε συντριπτικό κάταγμα καρπού, έκανε και χειρουργείο. Πλέον όλα είναι μια χαρά, αλλά αυτό ήταν ένα από τα πιο άσχημα περιστατικά που έχω βιώσει το μπασκετάκι. Λοιπόν, είναι ο Σαραντόπουλος, γιατί ήμουν εκεί. Καταρχήν να πούμε ότι, εντάξει, το γνωρίζετε ότι στις κηδείες που λένε ακούγονται τα πιο ωραία που γελάνε, τώρα που έχει περάσει μπορούμε να το πούμε. Αν δεν χτύπαγε, θα ήταν για Bloomberg. Δηλαδή, ο τρόπος που φεύγει από τις πινακίδες και το κοιτάς, λες, αλλά όταν μετά πήγαμε εκεί, καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Ειρήνη για εκείνη τη στιγμή. Σπάνια το λέω, ήταν υποδειγματική και ο τρόπος που λειτουργήσε και αντέδρασε, πραγματικά της αξίζουν συγχαρητήρια. Να πούμε ότι ο Σαραντόπουλος έχει επιστρέψει, είναι μια χαρά, παίζει με την Boom, έχει πάρει ο ποπός του αέρα, ενώ του έχουν πει, καλά το του έχουν πει είναι άλλο, αυτός έχει έρθει και παίζει και ενώ μου υποσχέθηκε ότι η Αντώνη θα μπαίνω σιγά σιγά, τώρα ο Σαραντόπουλος κάνει και drive και από εκεί που παίζει 10 παίζει 15 και τα 15 γίνανε 25. Λοιπόν, είναι μια χαρά και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ θα προσθέσω απλά ότι, όπως βλέπουμε όλοι, υποφέρουμε μαζί με τους παίκτες, με τους τραυματισμούς τους και αυτό φαίνεται από τις μαρτυρίες των παιδιών που τους βιώνουν. Ήταν πολύ σοβαρός τώρα αυτός ο τραυματισμός, παιδιά. Πολύ σοβαρός. Λοιπόν, ας το ανεβάσουμε λίγο. Ναι. Συνεχίζουμε με Τάκη Αντωνάκη, τον φωτογράφο μας. Ναι. Τον άνθρωπο που... Το χειμώνα. Που ευθύνεται για όλα αυτά τα ωραία που βλέπετε κατά κύριο λόγο μαζί με τον αδερφό του, τον Άκη. Ο άνθρωπος που μας κατσαδιάζει όσο κανένας άλλος. Αποφάσισε να μας πει και αυτός τις στιγμές που έχει να θυμάται. Για πάμε να τον ακούσουμε. Λοιπόν, καλύτερη στιγμή στο μπασκετάκι είναι σαν παίκτης το 2015. Έπαιζα τότε στους Μπόμπυρες, είχαμε φτάσει τελικό σαν το απόλυτο outsider. Παίζαμε με τους Τιφάδο Bulls στο ΆΚΑ, στην κεντρική σάλα του ΆΚΑ. Αυτό από μόνο του ήταν κάτι μεγάλο και πόσο μάλλον που καταφέραμε και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα μέσα στο ΆΚΑ. Τώρα, πιο αστεία στιγμή είναι με την Γλυκερία. Κάνουμε γραμματεία μαζί σε ένα γήπεδο που ήμασταν τότε. Το οποίο γήπεδο, το καφέ ήταν στον επάνω όροφο και έπρεπε να περάσεις ανάμεσα από τα αποδυτήρια για να πας στις σκάλες και να ανέβεις επάνω. Φεύγει η Γλυκερία, ξεκινάει και μετά από 1-2 λεπτά τη βλέπω ξαναγυρίζει με μια φάτσα λες και δεν ξέρω τι είδε. Με πλησιάζει, τη λέω τι έγινε, τι έπαθες. Έτσι όπως πήγαινε να ανέβει και πέρασε ανάμεσα από τα αποδυτήρια, κάποιοι κάνανε μπάνιο και
προφανώς κάτι είδε. Τώρα το τι ακριβώς είδε, ρωτήστε την Γλυκερία. Δεν είδα τίποτα. Απλά έπεσε μια πετσέτα. Γύρισα το κεφάλι μακαριέα, οριακά δεν το χτύπησα στον τοίχο. Η πετσέτα, παιδιά, εννοεί με ανθρώπινο σώμα μαζί, όχι απλά μια πετσέτα. Μόνη τη έπεσε από την κρεμάστρα. Ήταν σε ανθρώπινο σώμα η πετσέτα και έπεσε η πετσέτα. Και απλά εξαφανίστηκα. Ναι. Νομίζω εκείνη την ημέρα δεν ήπια νερό. Απλά κατάπινα από το σάλιο μου, οριακά. Δεν ξαναπέρασα από τα ποτήρια για να πάω στο καφέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάκη, για αυτή την υπερτίμηση. Που το θύμισες, ναι. Φοβερή ιστορία, φοβερή. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θα μίλαγε και ο αδελφός του ο Άκης, αλλά ο μύθος λέει ότι ο Άκης δεν μιλάει ποτέ γενικά. Είναι underground. Όχι, δεν μιλάει ποτέ. Μόνο με νοήματα γίνονται όλα. Λοιπόν, Στεφανάρος Κουλιαμπής, next. Χειρότερη στιγμή, πέρσι match playoff, Winston Wizards με DPG Warriors, σε μια επική ματσάρα με ανατροπές, με παράταση, και με buzzer beater τρίποντο, το οποίο πανηγυρίζω τον Ντάι, πανηγυρίζω, φωνάζω, τέλος πάντων, σπικάρω. Και στο τελείωμα του μάτς, μετά από 2 ώρες, ξέρω εγώ, ανακαλύπτω ότι δεν είχα πατήσει ποτέ την εγγραφή. Καλά πήγε αυτό. Καλά, καταρχήν, όλα τα λεφτά του ηχητικού, από το ηχητικό που στείλει ο Στέφανος, είναι το πριν καταλήξει. Και μακάρι όλα τα άσχημά σου, Στέφανέ μου, να είναι αυτό η ζωή σου, αγόρι μου. Έκανα να κοιμηθεί μία εβδομάδα. Όντως. Μετά από εκείνη τη μέρα. Μιλάμε τώρα, το είχε πάρει, έχει κατάκατα. Για Στέφανα είναι πολύ. Για Στέφανα είναι πολύ. Ήθελε. Για Στέφανα είναι πολύ αυτό που συνέβη. Καλύτερα τον πάτα για τρόλε. Λίγο λιγότερο από το χαμένο layout του Γκόσου. Αυτό που συνέβη. Λοιπόν, η πιο αστεία μου στιγμή στο μπασκετάκι ήταν και σαν παίχτης. Παίζει Ρεμάλ Μαντρί στα Λιώσια, στο κλειστό, και παίζει ΑΕΚ τώρα. Δεν θυμάμαι με ποιον, δεν θυμάμαι. Και δεν θυμάμαι και ποιος χτύπησε από εμάς, στον μάγκο. Μάλιστα. Νομίζω ο Πρίφτης πρέπει να έχει χτυπήσει, δεν είμαι σίγουρος. Πώς χτυπάει τελικά, ρε παιδιά. Οπότε ο Κούλης ο Μακρύς έχει φέρει ένα ψυγείο και την ώρα που χτυπάει, άνοιγε το ψυγείο και βγάζει μια παγωμένη μπύρα από μέσα και του το βάζει εκεί που χτύπησε, σαν πάγο. Τέλειο. Εντάξει. Έκλαψα, πέθανα, γελάγα 10 λεπτά. Νομίζω ότι είναι ίσως, μάλλον, η πιο αστεία μου στιγμή στο μπασκετάκι. Κορυφαία, κορυφαία στιγμή, ναι, ισχύει. Κορυφαία. Καλά, δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο από τη Ρεμάλ Μαντρί. Ήταν de facto. Λοιπόν, και λέω να πάμε να κλείσουμε με το Στεφανάρα, να μας πει την καλύτερη του στιγμή. Για πάμε λίγο. Καλές στιγμές έχω πάρα πολλές, οι καλές είναι περισσότερες, δεν το συζητάμε, και με τον κόσμο που έχω γνωρίσει και με τις πλάκες που έχουμε κάνει και απλά είναι τόσο μεγάλο το υλικό εδώ και 7 χρόνια που πρέπει να σκεφτώ πολύ καλά. Γι' αυτό θα πω ένα σκηνικό το οποίο έχει γίνει το προηγούμενο Σάββατο στο πρωτάθλημα των ΑΜΕΑ, 2 σκηνικά έχουν γίνει. Το πρώτο είναι με το που πατάω το πόδι μου στο γήπεδο, έρχεται ο μπαμπάς Παπαγιανόπουλος, με πιάνει από τον ώμο, μου λέει έχεις γίνει viral στο καλάθι του μικρού και δεν ξέρω, αισθάνθηκα πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό και δεν περνάνε 5 λεπτά ας πούμε και κάθομαι στη γραμματεία με πλάτη, ετοίμαζα τα χαρτιά μου και έρχεται ένας γιγαντάρας από πίσω και μου κάνει μια αγκαλιά και κάτι φατσούλες περίεργες. Θα κρατήσω αυτά τα δύο γιατί αφενός είναι πρόσφατα και αφετέρου είναι πολύ ιδιαίτερα. Ο μπαμπάς Παπαγιανόπουλος που λέει, στο μπασκετάκι αμέ έχει ένα παιδάκι το οποίο είναι σε πάρα πάρα πολύ προχωρημένο στάδιο αυτισμού, το οποίο παιδάκι αυτό κατάφερε να βάλει καλάθι στα πλαίσια του αγώνα και προφανώς έγινε viral, ζητοκραυγάζαμε όλοι, ανεβήκαμε στις γραμματείες κλπ. Εντάξει, οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτό το εγχείρημα και με αυτά τα παιδιά νομίζω ανήκει έτσι κι αλλιώς στις elite στιγμές του καθένα ξεχωριστά, πόσο μάλλον του Στέφανου που έχει τη χαρά και την ευκαιρία και την τιμή και ό,τι άλλο θέλετε βάλτε να βρίσκεται και τα Σαββατοκύριακα μαζί τους.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το Λευτέρακα το Σαβούρι. Μιλάει και αυτός. Βεβαίως, μιλάει και παραμιλάει κιόλας. Εγώ βέβαια απορώ πως αυτός ο απεσιόδοξος άνθρωπος βρήκε να μας πει θετικά και πολύ θετικά γενικά. Θα τον ακούσουμε. Όλος αυτιά γλυκέρια να ακούσω. Ο Λευτέρης Σαβούρης, να πούμε ότι ήταν στο αρχικό team. Ξεκίνησε. Στο Κάρβουνο. Ξεκίνησε την διοργάνωση. Ξεκίνησε, ναι. Ήταν, ακριβώς. Ναι. Είναι στιλοβάτης, ναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετέχει. Εγώ βέβαια έχω ακούσει χιουμοριστικές στιγμές με μπασκετάκι, ηγεσία μπασκετάκι, έξω σε μαγαζί, δεν μπορώ να πω λεπτομέρειες, στην οποία είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής, τραβάει με την κάμερα το λάθος άνθρωπο, τη λάθος στιγμή και το δημοσιοποιεί. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο για αυτόν ποιες είναι οι στιγμές που του έχουν μείνει ανεξίτηλες. Η χειρότερη στιγμή για μένα είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Τι έγινε, δεν χρειάζεται να πούμε τα ονόματα. Είναι στο Κάρβουνο το παιχνίδι και έχει έρθει ένας διαιτητής καινούριος, ο οποίος το γνωρίσαμε εκείνη τη μέρα πρώτη φορά, ο οποίος δεν φαινότανε, ρε παιδί μου, ότι δεν το έχει, δεν μπορεί, ήταν αλλού πατούσε και αλλού βρισκότανε, να το πούμε έτσι, ρε παιδί μου. Και ξεκινάει το παιχνίδι και να μην μπορεί να σταυρώσει σφύριγμα. Να είμαι στην κάμερα και να θέλω να λιποθυμίσω, να ανοίξει η γη, να μην καταπιεί, να μην ξέρει τι κάνει. Να ξεκινούν οι ομάδες μια γκρίνια η οποία ήταν όχι 100, 200% δικαιολογημένη με αυτό το πράγμα που βλέπαμε. Εννοείται, παρένθεση, εννοείται ότι δεν ξέρω να σφίριξε ο συγκεκριμένος. Συνεχίζουμε. Και ξεκίνησε το παιχνίδι 10 η ώρα στο Κάρβουνο. Το Κάρβουνο παλιό ακόμα με πλαστικό κάτω, όχι ούτε καν παρκέ. Και φύγαμε 1:30. 1:30. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αυτό το παιχνίδι δεν θα το ξεχάσω όσα χρόνια και περάσουν. Αυτό το πράγμα που τραβήξαμε. Παιδιά, ήμουνα στην απέναντι μεριά στη γραμματεία μαζί με τον Γρηγόρη Τροντονάκη και τι να σας πω, αφού δεν έχω μείνει καραφλή εκείνη την ημέρα που τραβάω τα μαλλιά μου από τις ρίζες τους, δεν θα μείνω ποτέ. Ο Γρηγόρης τι έλεγε σε όλο αυτό που γινόταν, είναι η ερώτηση. Τι να κάνει και αυτός ο Έρμος, έπρεπε να κάνει κάποια διαχείριση. Υπήρχε η απόλυτη ταλαιπωρία. Ο Σαβούρης δεν λέει τα μισά από αυτά που βιώσαμε εκείνη την ημέρα. Για πάμε στο κύριο Σπιάτο. Η πιο αστεία μου στιγμή νομίζω είναι με διαφορά πριν πολλά χρόνια στα εκπαιδευτήρια Πλάτωνα, ακόμα χειμώνας, να κάνει κρύο. Όταν λέμε κρύο, εννοούμε για κρύο. Και έχει παιχνίδι, νομίζω, Μπόμπιρες ή Χορ. Και έχουν προειδοποιήσει ότι θα έχει χιόνια, θα γίνεται χαμός κλπ. Έχουμε ξεκινήσει το παιχνίδι εμείς. Παίζει το match derby να γίνεται χαμός. Τώρα στα Master League, τότε ούτε δεν είχαμε elite ακόμα, elite κατηγορία. Και ξαφνικά, όπως γίνεται το παιχνίδι, παίζουμε. Έρχεται ο φύλακας του γηπέδου, έντρομος, σε κατάσταση πανικού. Λες και μπήκε ο Ερντογάν στην πόλη. Και γίνεται χαμός. Ήρθαν οι Τούρκοι, ξέρω εγώ, με φρεγάτες. Λες και μπήκε ο Ερντογάν στην πόλη. Παιδιά, διακόψτε το παιχνίδι άμεσα. Έχει χιόνια. Πώς θα φύγετε, θα αποκλειστούμε και τι θα κάνουμε και σας παρακαλώ να πάμε όλοι στα σπίτια μας. Δεν θέλω να αποκλειστώ εδώ στα χιόνια, πώς θα μας βγουν στα χιόνια κλπ. Ήταν πολύ αστεία η στιγμή. Φυσικά συνεχίσαμε το παιχνίδι γιατί δεν γίνεται ένα μπασκετάκι είναι, δεν γίνεται. Ήταν ματσάρα, δεν ήθελε κανένας να φύγει από το γήπεδο και τέλος καλό, όλα καλά. Το είχε στρώσει βέβαια έξω στον Πλάτωνα, αλλά εντάξει δεν ήταν για να αποκλειστούμε. Γενικότερα εκείνο ο φύλακας ήταν λίγο υπερβολικούλης, γενικά. Λοιπόν, η καλύτερη στιγμή του Σαβούρη είναι λίγο... Ακούστε. Η πιο ωραία στιγμή, θέλω να πω την πρώτη χρονιά της διοργάνωσης και έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε την εφαρμογή με τα στατιστικά, το οποίο ήταν κάτι πολύ καινούριο και... Δεν ξέραμε ακόμα ακριβώς την πλήρη λειτουργία της εφαρμογής. Και σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι όπως έκανα το στατιστικό,
αντί να χρεώσω τρίποντο σε ένα παίχτη, το χρεώνω δίποντο. Και επειδή μου έλειπε ένας πόντος και δεν ήξερα πώς σβήνεται και τι κάνουμε και τι ράνουμε, έκανα και πρόσθεσα μια βολή για να ισορροπήσουμε τους πόντους του παίχτη. Και την επόμενη μέρα μας στείλανε μήνυμα, μας έστειλε ο συγκεκριμένος παίχτης ένα μήνυμα και μας λέει έχω βάλει τρίποντο και έχει χρεωθεί λάθος κλπ. Εγώ το θεωρούσα σαν ωραία στιγμή γιατί ήταν τα πρώτα στατιστικά που είχαμε ξεκινήσει και τα έβλεπαν όλοι με πολύ ενδιαφέρον και χάρηκα πάρα πολύ γιατί αυτό που κάναμε είχε νόημα. Οπότε, ναι, okay, μέσα από το λάθος, εισαγωγικά έτσι λάθος που έκανα, πήρα μια μικρή χαρά και μας έδωσε έτσι την όθηση να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Πραγματικά γινόταν πανικός όταν πρώτο ξεκίνησαν τα στατιστικά, παιδιά. Μετρούσανε, τι να σας πω, όχι rebound, assist, πόντους. Οριακά λέγαμε ότι θα μας πλακώσουν στο ξύλο άπαξ και κάνουμε λάθος και μας πάρουν χαμπάρι. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με αυτόν που λέμε εμείς Κυραλέκο. 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 Ο καλύτερος φύλακας που έχει περάσει ποτέ από γήπεδο, ο καλύτερος, που ακούει το όνομα Μάριος Μαυράκης. Κακές στιγμές για εμάς που δουλεύουμε στο μπασκετάκι δεν είναι κάτι άλλο από τους καυγάδες μεταξύ παικτών που γίνονται με τους διαιτητές, τις γκρίνιες και όλα αυτά. Ένας καυγάς που τον χαρακτηρίζω ως χειρότερη ανάμνηση, ας το πούμε έτσι, πιο κακή, είναι πριν λίγα χρόνια, πριν 2-3, δεν θυμάμαι πώς ήταν, στο μπασκετάκι αρένα σε ένα summer. Ένας παίκτης μετά από κάποια απόφαση των διαιτητών δεν συμφώνησε μαζί του προφανώς, πήρε τεχνική ποινή, αποβλήθηκε και μετά πήγε, τους έκανε μια ψιλοεπίθεση εντός εισαγωγικών. Και πάνω στην επίθεση αυτή έφυγε ένα μπουκάλι πάνω σε εμάς, τα παιδιά της γραμματείας, ξόφαλτσα προφανώς. Και ήταν και ψηλό άδειο, και όσο ήταν γεμάτο και τρώγαμε καλή, μπορεί να μας άρεγε κανένα κεφάλι. Και μετά αναγκαστήκαμε για να ηρεμήσουμε και τα πνεύματα, βάλαμε και τους διαιτητές στα αποδυτήρια και για να μην συνεχιστεί ο καυγάς. Μετά από κάπως η ώρα, ώρες, δεν θυμάμαι πώς, καταφέραμε και ηρεμήσαμε τα πνεύματα και προφανώς ο αγώνας δεν έληξε ποτέ. Αυτό το μπουκάλι θα τα ακούω μέχρι να κλείσω τα μάτια. Ήσουν εκεί? Όχι, μας την έχει πει αυτή την ιστορία 500 φορές. Προφανώς τον στιγμάτισε, όπως ακούμε όλοι. Για να την έχεις stop ιστορίες και να την αναφέρει τώρα, είναι μια ιστορία. Γιατί πέρα τα υπόλοιπα μας δίνεται και ψυχολογικά προβλήματα. Λοιπόν, αστεία στιγμή η Μάριου Μαυράκη, a.k.a. Κυραλέκου. Ας περάσουμε και στην πιο αστεία ανάμνηση που έχω. Περάσαμε μια δύσκολη περίοδο εμείς τα παιδιά του μπασκετάκι εν καιρό COVID, γιατί χρειαζόταν να καθόμαστε να σκανάρουμε τους παίκτες, γιατί βάσει υγειονομικού πρωτοκόλλου παίζανε μόνο όσοι είχαν πραγματοποιήσει το εμβόλιο. Ήταν ένας παίκτης από μια ομάδα ο οποίος δεν είχε κάνει το εμβόλιο και πολύ ευγενικά του είπαμε ότι δεν μπορεί να είναι μέσα στο γήπεδο και βγήκε έξω ο άνθρωπος όλα καλά χωρίς καμία αντίρρηση. Μετά, όσο πεζόταν ο αγώνας, εγώ με την άκρη του ματιού μου έβλεπα αριστερά μου κάποια κίνηση, η οποία δεν έπρεπε να υπάρχει, γιατί δεν υπήρχαν οπαδοί, δεν υπήρχε τίποτα μες στο γήπεδο πέρα από τους παίκτες που παίζαν μέσα. Και ήταν αυτός ο παίκτης και προσπαθούσε να μην τον δούμε και κρυβόταν πίσω από τις κολόνες για να βλέπει την ομάδα του. Και μετά, όταν τον βλέπαμε, πηγαίναμε και του λέγαμε σε παρακαλώ και αυτά και το ένα και το άλλο. Έβγαινε και πήγαινε από το τζαμάκι του γηπέδου και κοιτούσε με τόσο πάθος την ομάδα του που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Εντάξει. Πώς είναι τις ταινίες που βλέπετε την εφημερίδα και καλά που κρύβονται για να μην τους δούνε? Μπορούμε να πούμε όνομα. Που κάνουν δεν παίζει πλέον στη διοργάνωση, έχουν σταματήσει. Ναι. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να το πω. Αλλά έκανε αυτό ακριβώς, παιδιά. Ήταν τόσο αστείο. Πήγαινε από τη μια κολόνα στην άλλη και καλά κρύβεται για να μην τον δούμε εμείς. Ήταν υπέροχο, πραγματικά ήταν υπέροχο. Να είσαι καλά όπου και να είσαι για το γέλιο που μας έχεις χαρίσει εκείνη την ημέρα. Και πάμε στην καλύτερη στιγμή του Μάρου του Μαυράκη.
ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια, τι να πρωτοθυμηθούμε. Μια καλή στιγμή που θυμάμαι αυτή τη στιγμή είναι πριν κάποια χρόνια είχαμε κάνει ένα τουρνουά με επαγγελματίες στον Κολονό. Και ήταν πολύ γνωστοί οι επαγγελματίες παίκτες Α1, Α2. Και σε κάποια στιγμή του παιχνιδιού φεύγει στον ευθυδιασμό ο Κακλαμανάκης και χωρίς να το περιμένουμε, κάνει ένα πόστερ κάρφωμα. Και από το σοκ που πάθαμε, σηκωθήκαμε ακόμα και εμείς τα παιδιά της γραμματείας και πανηγυρίσαμε και μείναμε με ανοιχτό στόμα, ενώ κανονικά πρέπει να μένουμε ουδέτεροι. Αυτή είναι που μου έρχεται σαν μία από τις καλύτερες στιγμές. Ναι. Εντάξει. Μια στιγμή ήταν, Μάρια, τώρα μεταξύ μας. Δηλαδή, θα υποθούν και καλύτερα πράγματα στο podcast όσον αφορά τις καλύτερες στιγμές. Δεν τον κέρδισες, Μάρια. Εγώ Όχι. Αυτό βλέπω. Δεν με κέρδισε. Πάντως το προηγούμενο που είπε που με κέρδισε πάρα πολύ, για να μην τον λέω, να μην λες ότι λέω μόνο το άσχημο. Στέλιος Μπούρας, τρίτο διάζωμα, κλειστό που παίζει ΑΕΚ στο γήπεδό της με μάσκα, απομονωμένος, ενώ μεταδίδω, δεν έχει ενημερώσει κάτι, γυρνάω το κεφάλι μου και τον βλέπω μόνο του να παρακολουθεί την τωρινή Τίντερ Κολονία. Καλά το λέω. Ναι. Τότε Νίκο τι. Για τους προφανείς λόγους, καταλαβαίνετε για ποιο λόγο και πάει. Εκεί τουλάχιστον το παιδί είχε την ευτυχία να το κάνει και να ανέβει και να μην θέσει σε κίνδυνο εμάς. Λοιπόν, ο tipster της διοργάνωσης, Νίκος Κονομάκος, δεν γινόταν να λείπει. Έτσι, προφανώς. Ναι. Παιδιά, να τον ακολουθήσετε, τα λέει καλά. Έχει ένα 75% ευστοχία, είναι καλό ποσοστό. Είναι ο τύπος που ξεκινάει τις συνεντεύξεις στο μπασκετάκι κάπως έτσι. Έλα, γορίνα μου, τι έγινε, πώς πήγε το ματσάκι. Ο κολλητός σας. Η χειρότερη μου στιγμή ήταν εκείνη η στιγμή που συνειδητοποίησα πέρσι το Γενάρη ότι δεν μπορώ άλλο να συνεχίσω να παίζω με τον ίδιο τρόπο, καθώς λίγο η πνευματία πανευρωσίτηρα και λίγο τα περιτά κιλά που έχω πάρει με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ποτέ δεν θα είμαι πάλι ο παίκτης που ήμουν και ο τρόπος που παίζω δεν θα είναι ο τρόπος με τον οποίο συνήθισα να παίζω στο παρελθόν, οπότε μου πήρε αρκετό καιρό να το συνειδητοποιήσω. Ναι, έτσι όπως το είπε, ήταν σαν να έλεγε ποτέ δεν θα ήμουν πάλι ο αυτός που σηκωνά τις Ευρωλίγες μία μετά την άλλη. Εντάξει, παιχταράς, δεν το εντάξει, συζητάμε. Μπορεί όχι, και αυτό. Πλάκα κάνω, μωρέ, πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω, εντάξει, πλάκα κάνω, το ξέρει και ο ίδιος. Χαχα. Δεν ήταν, ε. Λοιπόν, συνεχίζω. Εννοείται η πιο αστεία μου στιγμή στο μπασκετάκι και συνεχίζει να γίνεται όλο και πιο αστεία κάθε φορά που συμβαίνει, γιατί δεν είναι μία, είναι εκείνα τα τελευταία δίλεπτα και μονόλεπτα στους αγώνες στο ΣΕΦ που κοιτάζω απέναντι τον Φώτη στη γραμματεία και καταλαβαίνω ότι το μάτς πιθανότητα θα πάει σε άλλη μία παράταση. Έχει την ατυχία, η αλήθεια είναι να τα πιο πολλά παιχνίδια ο Νικόλας να τα κάνει στο νησί Φιλίας που για με διαβολική σύμπτωση στο ίδιο γήπεδο πηγαίνει και ο μικρός ο Φώτης, αυτό το καλό παιδί κατά τα άλλα. Ο οποίος Φώτης απαντάει με τον τρόπο του στα συναισθήματα που έχουμε όλοι οι υπόλοιποι όταν βιώνουμε αυτό το... Λέτε να πάει παράταση, είμαστε κοντά στην παράταση, θα μπουν οι βολές, θα μπει κάποιο buzzer beater. Τι μας λέει? Η πιο αστεία μου στιγμή στο μπασκετάκι σίγουρα δεν είναι μία, είναι πολλές. Είναι όσες φορές έχω πάει το μπασκετάκι την παράταση, έτσι όπως λένε. Αμέτρητα βράδια, είτε σαν παίκτης είτε σαν γραμματεία, έχει τύχει και στα δύο. Δεν χρειάζεται να δείτε κάτι, μόνο τις εκφράσεις γιατρών, διαιτητών και speaker κάθε φορά που... Το μάτς είναι κοντά και εν τέλει πάμε παράταση. Εγώ παιδιά εδώ θέλω να πω γιατί εντάξει είμαι... Θα σας πω την προσωπική μου, το προσωπικό μου βίωμα και την προσωπική μου εμπειρία. Με τον Φώτη όσες φορές έχω βρεθεί στο γήπεδο είναι αυτές οι φορές που δεν έχει πάει το παιχνίδι στην παράταση. Και ισχύει αυτό που σου λέω. Άρα είσαι reverse, καρταουνό που λέμε. Δεν ξέρω το τι... γυρνάς ανάποδα. Μπράβο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μπράβο. Να πούμε ότι έγινε και πρόσφατα. Δηλαδή, νομίζω προχθές πάλι παιχνίδι του πήγε στην παράταση. Είσαι το παιδί θαύμα. Ναι. Και σε μισούμε όλοι αυτή τη στιγμή. Χειρότερη στιγμή. Γιατί μιλάτε, πέρα από τους τραυματισμούς που έχω δει εγώ σαν γραμματεία στο γήπεδο και έχει χρειαστεί να φέρουμε πάγο. Γενικά να υπάρχει μια κινητικότητα. Από όλο το team, από διαιτητές, από παίχτες, σου δεν θέλουμε κανείς να χτυπήσει, αλλά υπάρχουν αυτά στον αθλητισμό. Οπότε μια από τις χειρότερες μου στιγμές και εμένα είναι η περσινή μου τραυματισμή μέσα σε μια σεζόν. Έκατσα εκτός
από πολλούς αγώνες. Όποιος παίζει στο μπασκετάκι ξέρει πώς είναι να κάθεσαι εκτός και να μην παίζεις. Οπότε έχασα πάρα πολλούς αγώνες από τους δύο τραυματισμούς που είχα και δεν μπόρεσα να βοηθήσω όσο ήθελα εγώ την ομάδα. Θα ήθελα να ακούσω βέβαια εδώ μια τηλεφωνική συνομιλία Ειρήνης και Φώτη κάποια στιγμή, όχι το λέω γενικά, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Εντάξει, το ζήσαμε όλοι αυτό με τον Φώτη, όλη αυτή την ιστορία την οποία τράβηξε πέρσι, η οποία και τον είχε αφήσει αρκετό καιρό έξω, αλλά όλα αυτά ανοίγουν πλέον στο παρελθόν, το παιδί μας είναι πιο καλά από ποτέ και παίζει στην ομαδάρα του Σάκη Καραμασιώτη, του Smash Wanted. Σοκράταρος και Σανίδης, φυσικά. Τώρα για την πιο αστεία στιγμή, παίζουνε στο Μαζαράκης West Side Veterans με Press Off, καλοκαιρινό πρωτάθλημα τότε, ή καλοκαιρινό ή τελείωνε το χειμερινό, θυμάμαι ήταν καλοκαιράκι, δηλαδή Μάιος, Απρίλιος, και πάει ο διαιτητής, παίρνει ένας παίχτης της Press Off, θυμάμαι το rebound, πάει να φύγει στον φυγιασμό και ο διαιτητής είναι μπροστά του και γκρεμίζει τον διαιτητή ο παίχτης και χαλιώσει για ένα λεπτό στο γέλιο, δεν μπορούσα να σταματήσω. Εντάξει, γενικότερα του Σοκράτη του νομίζω ότι του γίνονται τα καλύτερα περιστατικά και έχει και ένα χάρισμα να τα συνοδεύει με αυτό το χαρακτηριστικό γέλιο που έχει, που το απογειώνει το κάθε τι περιστατικό. Εδώ να πούμε απλά ότι έρχεται και το αφήνουμε εκεί. Βέβαια να πούμε ότι έχει κινδυνεύσει και η ζωή του στα τόσα χρόνια που είμαστε στην οργάνωση. Γελάω, γιατί έχουν περάσει πολλά χρόνια και τα βρήκανε τελικά, αλλά θα ακούσετε στην πορεία τι εννοώ. Η χειρότερη στιγμή μου στο μπασκετάκι είναι λίγες βέβαια, αλλά η χειρότερη ήταν μια φορά που μου ζητήσαν να κάνω διαιτητή, να κάνω το διαιτητή σε παιχνίδι. Έπαιζαν δύο ομάδες, ξεκινάω το μάτς, λέω παιδιά εγώ δεν είμαι διαιτητής, ό,τι βλέπω θα δίνω. Ξεκινάει το μάτς, φασαρία από το πρώτο λεπτό, μανούρες μεταξύ τους, φιλικό παιχνίδι τώρα. Ξεκινάω να κάνω παρατηρήσεις. Πρώτο ημίχρονο βγαίνει, δεύτερο ημίχρονο ξεκινάω να δίνω τεχνικές ποινές. Δύο λεπτά πριν το τέλος ξεκινάνε πάλι μανούρα και αποβάλλω παίχτη. Και αυτός ο παίχτης κάνει κίνηση να με χτυπήσει πρώτα από μια κλωτσιά και μετά να μου ρίξει και σφαλιάρα. Τέλος πάντων, τραγική στιγμή που μου ζήτησε βέβαια προς τιμή του το παιδί, ήρθε την επόμενη μέρα, μου ζήτησε συγγνώμη, ήταν η κακιά στιγμή. Αυτό έλειπε να μην ερχόταν να ζητήσει και συγγνώμη σε φιλικό παιχνίδι, σε άνθρωπο ο οποίος έχει δηλώσει από την αρχή ότι δεν είναι διαιτητής. Έτσι. Όχι, τώρα είμαι έξαλλος. Έτσι. Δηλαδή. Αυτό είμαι έξαλλος, πραγματικά. Τι. Όχι, φίλε, δεν τη θέλουμε τη συγγνώμη σου. Πραγματικά. Δεν τη δεχόμαστε τη συγγνώμη σου. Σε κανένα επίπεδο. Ούτε την επόμενη μέρα, ούτε μετά από δύο μέρες. Πραγματικά. Ευχαριστούμε, Αντώνη, για το μαγείρεμα. Δηλαδή, εντάξει τώρα. Και σε πούσε ο Σοκράτη κιόλα. Που ο άνθρωπος έκατσε απλά να του διακολύνει. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, στην πορεία έχουμε το τμήμα marketing. Τον άνθρωπο που βοηθάει στα social, βοηθάει σε όλα αυτά. Παιδιά, θα μας πει κι αυτός. Βάλτε ένα whisky, καθίστε αναπαυτικά. Όλο αυτό τώρα θα κρατήσει κανένα μισάωρο με το συγκεκριμένο τον τύπο, γιατί θέλει να πάρει όλος ο προβολέας να στραφεί πάνω του. Οπότε αράξτε και ακούστε τον κύριο Κωνσταντίνο Μακανιάρη. Χαζί είμαι, έχω κάνει μοντάζ. Η καλύτερη στιγμή στο μπασκετάκι. Εντάξει, δεν είναι μία. Είναι οι καλύτερες στιγμές στο μπασκετάκι. Μία θέλουμε, Κωνσταντίνε, εμείς μία. Είναι πολλές στιγμές. Βιώνουμε καθημερινά φοβερές στιγμές στο μπασκετάκι. Ενδεικτικά θα αναφέρω τα Sport Marketing Awards, ξεκάθαρα. Είναι μία από τις καλύτερες στιγμές μου στο μπασκετάκι. Βραβευτήκαμε ανάμεσα στους καλύτερους του αθλητισμού. Έχουμε πλέον χορηγούς, στους οποίους θα τους ζήλευαν και τα μεγαλύτερα επαγγελματικά πρωταθλήματα της χώρας. Αφού είσαι κορυφαίος. Οπότε, ναι, είναι μία από τις κορυφαίες μου στιγμές στο μπασκετάκι. Δεν μπορώ να παραβλέψω σίγουρα το μπασκετάκι αμαία. Τα συναισθήματα τα οποία βιώνουμε Σάββατο παρασάββατο με αυτό το πρωτάθλημα δεν υπάρχουν. Τα λόγια τα οποία μας λένε οι ίδιοι καθηγητές και εργοθεραπευτές των παιδιών μας κάνουν πραγματικά, τα καλά λόγια εννοώ που μας λένε, μας κάνουν πραγματικά να θέλουμε να το πάμε κάθε φορά και ένα βήμα παρακάτω το συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Η χαρά η οποία καταλαβαίνουμε και νιώθουμε ότι δίνουμε σε αυτά τα παιδιά είναι κάτι το μοναδικό, οπότε ναι, σίγουρα είναι μία από τις κορυφαίες μου στιγμές στο μπασκετάκι.
Εντάξει, τελείωσε. Το περίμενα λίγο πιο... Καλά, έχω κάνει πετσόκομα τώρα, δάστο. Έχει βγάλει δεκάλογο το παιδί. Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Έχει κόψει κανένα 20 λεπτό γλυκέρια. Σίγουρα. Λοιπόν, η αστεία στιγμή του Μαγκανιάρη έχει λάβει βάση σε μια από τις επαρχίες που είχαμε την τιμή να περάσουμε. Σε ένα νησί, βέβαια. Έχω πάει μαζί του εδώ, μπράβο, να πω. Σε αυτό τη Σαντορίνη. Είναι στο νησί που έχω πάει και έχω περιγράψει έναν ολόκληρο αγώνα μόνο με τα μικρά ονόματα, ναι, των παιχτών. Ο Νίκος δίνει στον Τάσο. Και το έχω δώσει στην Γλυκερία για να κάνει στατιστικά. Ναι, τι, ναι, στατιστικά. Ναι. Ήταν κορυφαία στιγμή. Γι' αυτό θέλω αγάπη και προδέρν, γιατί βλέπετε ότι έχω. Τι βιώνω συνέχεια με όλους αυτούς γύρω μου. Όλα τα χρόνια. Από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι τώρα που κοντεύω τα 30. Και μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: τα παιδιά κολλητή σου, κάτω στη Σαντορίνη. Είχα πάθει σοκ, λέω, τι ακούω. Τέλος πάντων, για να δούμε τι μας λέει ο Κωνσταντίνος. Η πιο αστεία στιγμή στο μπασκετάκι. Ναι. Έχουμε πάει στον τελικό στη Σαντορίνη. Και έχει τελειώσει το match. Και βγαίνουμε μετά με την ομάδα, πανηγυρίζει η ομάδα, πήρε το κύπελο, όλα καλά. Συνεχίζουμε μετά γιατί ο Μπίλ ήθελε να συνεχίσουμε, Βασίλη Μπουργκαζάς και Γρηγόρης Αντωνάκης. Όπως πάντα. Ήθελε να συνεχίσουμε, δεν ήθελε όπως να τελειώσει τόσο μόνο εύκολα μπροστά το βράδυ μας. Οπότε συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα άλλο μαγαζί, οριακά άδειο το μαγαζί στη Σαντορίνη. Και κάποια στιγμή, εκεί που καθόμαστε στην παρέα μας και περνάμε καλά, γίνεται ένα, ο Βασίλης Μπουργκαζάς αρχηγός, Γρηγόρης Αντωνάκης μαζί με την ομάδα ποδοσφαίρου, δεν τους ξέρανε, μία ομάδα ποδοσφαίρου της Σαντορίνης, κάνουν ένα κύκλο, με αρχηγό πάντα το Βασίλη Μπουργκαζά, κάνουν έναν κύκλο και αρχίζουν και τραγουδάνε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Λέει, εννοείται στο DJ, ρίξε τον ύμνο του Ολυμπιακού. Έτσι, δεν τους ξέραν τα παιδιά και όλο αυτό σε ένα μαγαζί στη Σαντορίνη, στο άσχετο, έτσι. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβεις αυτό, Κωνσταντίνο μου, αλλά μερικά πράγματα ενώνουν τους ανθρώπους και αυτό το συγκεκριμένο είναι ένα πάρα πολύ δυνατό πράγμα για να τους ενώσει. Εντάξει, ο Βασίλης Μπουργκαζάς και ο Γρηγόρης Αντωνάκης ενώνονται γιατί πετάνε τα σκουπίδια, ξέρω εγώ, μαζί με έναν άλλον άνθρωπο μαζί ή γιατί πίνουν νερό. Ναι, αλλά από τη στιγμή που και τα βρήκαν ενώνονται εκεί, τόσο εύκολα. Από τη στιγμή που τα βρήκαν εκεί, τι να την κάνεις. Τρως φακές, τρώ κι εγώ. Α, έλα να γίνουμε κολλητή. Ναι. Άσε μας τώρα κι εσύ. Λοιπόν, και ολοκληρώνει ο Κωνσταντίνος. Επιτέλους. Λοιπόν, χειρότερη στιγμή στο μπασκετάκι. Η χειρότερη στιγμή στο μπασκετάκι, όχι μόνο για μένα, νομίζω για όλους τους φαν του μπασκετάκι, για όλους όσους δουλεύουμε για το μπασκετάκι, για όλους μας. Εντάξει, Κωνσταντίνε, για όλους μας, πες το. COVID, στην οποία δεν υπήρχε το μπασκετάκι, μας είχαν κλείσει. Στην περίοδο που παρακαλούσαν όλοι σε email, σε μηνύματα, σε προσωπικά μηνύματα, σε γνωστούς μας λέγανε, παιδιά, ανοίξτε. Κάντε κάτι, μιλήστε με το Υπουργείο, μιλήστε με... Ναι, ήταν η χειρότερη στιγμή στο μπασκετάκι. Που ήμασταν κλειστοί. Δεν έχω άλλο Μαγκανιάρη, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Επιτέλους, παιδιά, τελείωσε. Δεν πιστεύω, θα πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ναι, εντάξει, ήταν μια δύσκολη στιγμή. Θα πω πάλι το ίδιο. Μακάρι, αγόρι μου, όλες οι δύσκολες στιγμές ήταν σαν και αυτή που έζησες. Μας υποχρέωσες. Ναι. Λοιπόν, δεν γινόταν να λείπει ένας διαιτητής από το σημερινό μας επεισόδιο. Νομίζω ότι είναι ο στάρ της του συγκεκριμένου φάμπρικας, πώς να το πω. Δεν νομίζω, τον ξέρουν. Συμμορίας, παρέας, είναι πατού. Τον ξέρουν στα πέρατα της γης, όχι μόνο αυτής. Τον ξέρουν στον Άρη, τον Μπλουτούνα. Θα ήταν ηθοποιός, χορευτής, θα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει. Θα μπορούσε να είναι ό,τι θέλει. Απλά έτυχε να μας κάνει τη χάρη να είναι και διαιτητής. Ακριβώς. Ο λόγος για τον Ευάγγελο Λιβαδίτη. Όσον αφορά στην αστεία στιγμή λοιπόν της διοργάνωσης για μένα, θεατρικότητα βλέπω, καλύτερα είναι να ρωτήσετε τη Γλυκερία και την Ειρήνη. Ρε κορίτσια, όταν δίνω την μπάλα να ξεκινήσει ο αγώνας, μην πατάτε την μπιπ κόρνα για αλλαγή. Ξαφνικά προσπαθώ να πιάσω την μπάλα στον αέρα ενώ την έχω ήδη αφήσει. Και είναι σαν να προσπαθώ να πιάσω γυάλινο βάζο να μην μου πέσει και σπάσει, ενώ αυτό ήδη μου γλιστράει από τα χέρια. Ιστορίες από τον παππού Βαγγέλη. Λοιπόν, να πω εδώ, παιδιά, είναι τόσο αγχωτικό όταν ζητάτε time out ή αλλαγή ή το οτιδήποτε και δεν το δίνουμε στα πρώτα 2 δευτερόλεπτα και το κάνουμε με τόσο άγχος.
που οι διαιτητές εκείνη τη στιγμή πρέπει για να είναι μέσα στους κανόνες να μην έχουν δώσει την μπάλα, άρα τους μεταφέρουμε αυτό το συνέστημα. Περιμένω με μεγάλη αγωνία να ακούσω τη συνέχεια. Δεν είμαι ακόμα ικανοποιημένος από τον Βαγγελή. Έχω μεγάλες απαιτήσεις για να δω τι μπορεί να έχει πει στη συνέχεια. Τώρα θα, νομίζω θα, Ναι, τώρα θα σε καλύψει. Ναι. Η καλύτερη στιγμή μου στη διοργάνωση είναι φυσικά ο τελικός Colombian Cavaliers, ο τελικός που έγινε στις 4 Απρίλη το 23 και ήταν ο πρώτος τελικός της διοργάνωσης μπασκετάκι rebound. Απίστευτη ατμόσφαιρα, απίστευτη εξέλιξη του αγώνα, ήταν μια γιορτή όλο αυτό και κρατάω φυσικά στην καλύτερη στιγμή για την καταπληκτική συνεργασία που είχαμε με τους άλλους δύο διαιτητές, τον Κώστα τον Ζωγράφο και τον Ορέστα Θρασιβουλίδη. Λοιπόν, εντάξει, ήμασταν όλοι εκεί, φοβερός τελικός, ισχύει, ωραία ατμόσφαιρα. Τον έχει σημειώσει πάνω στο ψυγείο ο Βαγγέλης, σου λέει, δεν έχω βγάλει καλύτερο τελικό στη ζωή μου, θα το λέω στα δυσέγγονά μου. Είναι και την ημερομηνία και ο αθεόφοβος, πραγματικά. Να πω εγώ απλά, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, εγώ την διαιτητική τριάδα εκείνο το βράδυ δεν τη θυμόμουν. Έτσι. Δεν θυμόμουν. Μας κάνατε πολύ καλή που πάει να πει, όχι, που πάει να πει ότι πέρασαν απαρατήρητοι, άρα τι, ότι κάναν εκπληκτικά τη δουλειά τους. Μου αρέσει που κάνεις ελιγμούς, Αντώνη. Πρέπει να πηγαίνω, πρέπει να πηγαίνω κολυμβητήριο προπόνηση πριν κάνουμε podcast τελικά, γιατί το μυαλό μου πλέον ρετάρει. Όχι, λειτουργεί. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν. Πραγματικά αυτοί ήμασταν. Αυτό είναι το μπασκετάκι team. Αυτά κουβαλάει και ελπίζουμε να έχει κι άλλες καλές, κυρίως και αστείες στιγμές, να μας αφηγείτε και στα επόμενα χρόνια της διοργάνωσης. Λοιπόν, εμείς το χαρήκαμε πάρα πολύ πραγματικά, ελπίζω και εσείς. Θα είμαστε πολύ σύντομα μαζί σας, το πιθανότερο την επόμενη εβδομάδα. Πολύ μπάσκετ. Και να προσέχετε ρε παιδιά και θα τα πούμε σύντομα, για χαρά. Φιλιά πολλά. Thank you.